Κοιμήθηκαν πολύ. Η Παναγιώταρου πήρε κιλά. Η Παναγιώταρου. Στα χείλη πήρε κιλά. Στο πρόσωπο. Πήρε κιλά και μου φάνηκε. Φαίνεται πολύ αδύνατη και όμορφη. Λίγο τα χιλάκια τη τα τσίμπησε παραπάνω. Δεν ξέρω. Μήπω πήρε και τα 6 κιλά που είπε στα χείλη, όχι. Μήπω επειδή πήρε τα κιλά, φούσκωσε και τα χείλη για έναν ένα. Μήπω όταν παίρνει κιλά, παίρνει και τα χείλη. Εμένα τα χείλη τη μου φαίνονται ίδια. Όχι, δεν είναι ίδια. Είναι διαφορετικό το μαγειρίατρο. Έχω ένα ραντεβού στο μαγειρίατρο. Θα σου χρειαστεί. Έχει ένα πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Τη πήγε που πήρε κιλά και ήταν πολύ αδύνατη. Εγώ θυμάμαι ότι όταν την είχαμε καλέσει εδώ που πραγματικά είχε ένα κορμί σιλφίδα και έδωσε ωραία τα κιλά. Εγώ τώρα ομόκλινο. Καλά, τα κιλά δεν τα πήρε χάρη στον άντρα. Μπορεί να τη είπε ο άντρα τη ότι ξέρει κάτι, χρειάζεσαι 3 κιλά. Σωστό. Το να τα πάρει είναι εύκολο, θέλω να σε ενημερώσω. Το να τα χάσει. Σε μένα τα λε. Καθώ σε πλακώνει το πρωί στα μαρμελαδούτια. Στου μουσακάδε τα μεσημέρι. Μήπω ζυγίζει το υλουρονικό. Τι? Μήπως ζυγίζει κάτι παραπάνω. Επειδή όμως είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Και ο Νίκος άλλαξε πολύ. Δεν χρειάζεται άλλο τα χυλάκια της να πειράξει. Όχι, είναι τα χυλάκια. Ναι, μέχρι και να βγάλει και λίγο. Ο Νίκος άλλαξε πολύ. Ο Νίκος μια χαρά ξεκούραστος και είπε και καλές κουβέντες για τη Φουρέιρα.